Σύλλογος αισθάνεται ιδιαίτερη τιμή για ανθρώπους οι οποίοι, κομάντος οι οποίοι διέπρεψαν σε αγώνες, σε είτε το τρίαθλο του αλεξιπτωτισμού, είτε στο μαραθώνιο, έστε είναι σε Ελπίδης κομάντος στην Αθήνα, είχαμε τιμάντο σύλλογό μας. Νομίζω έτσι και θέλουμε με τον τρόπο μας να τιμήσουμε τα κομάντος, τον Βαροζίδη, τον Διονύσιο, τον Τσελεπίδη, τον Αθανάσιο και βεβαίως αυτούς οι οποίοι τόσα χρόνια, να το πω έτσι, μας στηρίζουν και μας προωθούν, δεν λέω διαφημίζουν, μας προωθούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με το φωτογραφικό υλικό, η κυρία Χριστίνα Παπαδοπούλου, έτσι να το πω, εντάξει, η οποία πάντα είναι παρούσα. Επίσης ο Αντώνιος, ευχαριστούμε βέβαια να το πω έτσι και για τις προσφορές και για το χρόνο που διαθέσατε τόσο καιρό. Και ο Αντώνιος ο Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι και παρόν πάλι, έτσι και αυτός τα ίδια. Αφιλοκερδός, να το πω έτσι, και σαν κομάντος, να το πω έτσι, εθελοντικά, έτσι. Σας ευχαριστούμε όλους και θέλω να συγχαρώ και τους διαπρεύσαντες, να το πω έτσι. Πρώτον τον Διονύση, ο οποίος είναι και ένστολος, σήκω πάνω Διονύση, Παλωζίδης, ο οποίος διέπρεψε στο τρίαθλο, έτσι δεν είναι. Σωστά. Το οποίο έγινε, δεν θυμάμαι ακριβώς ημερομηνίες. Στο Χοντερό. Ωραία. Σερόν. Είναι τιμά της, το σύλλογό μας, νομίζω, και θα είναι παράδειγμα προς μίμηση για τους υπολείπους, τα νέα παιδιά, εντάξει, και που θέλουμε να έχουμε διάδοχη κατάσταση, νέους ανθρώπους. Εμείς σιγά σιγά θα αποχωρήσουμε, είμαστε δίπλα σας πάντα, το λέω έτσι για να δώσουμε συνέχεια. Ο σύλλογος σας τα 22 χρόνια περίπου, και θέλουμε να συνεχίσουμε. Επίσης, να πω τώρα έτσι, αφού σηκώθηκε κιόλας, ο Διονύσης ο οποίος έχει διαπρέψει και σε άλλες, να το πω, υπηρεσίες, νομίζω, αδραγαθήματα, είτε ήταν στην Αθήνα, είτε δεν ξέρω πού αλλού, δεν θέλω εγώ λεπτομέρειες, δεν ξέρω, αλλά εμείς αισθανόμαστε χρέος και μας τιμά ιδιαίτερα αυτή η διάκριση. Η διάκριση. Έτσι, τιμάει ιδιαίτερως το σύλλογό μας. Να αρχίσουμε τη βράβευση, νομίζω, τώρα να αρχίσουμε τη βράβευση πρώτα. Να ξέρετε, αυτό το λάβαρο, το οποίο είναι, σας το δείχνω κιόλας, δεν ξέρω αν φαίνεται, εντάξει, θα το έχετε προς ενθύμηση, να το πω έτσι, και να το έχετε όπου είναι στο γραφείο σας. Αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας ομόφωνα να βραβεύσει 4 άτομα φέτος. Έτσι θεωρήσαμε σκόπιμο. Λοιπόν, να καλέσω τώρα αυτή τη στιγμή για να βραβεύσουμε τώρα, επειδή θεωρώ, επειδή είχαμε και ένα συμβάν που θέλαμε, να το πω έτσι ειλικρινά το λέω, να του δώσουμε άλλη έμβαση, αλλά δυστυχώς με τα γεγονότα που γίνανε είπαμε να κρατήσουμε. Ακόμα και το θέμα, όχι, του πατέρα του Μπρατζήρη, ο οποίος ήταν ναι, από τους, εγώ λέω, από τους παλέμαχους καταδρομής, της πέμπτης μοίρας καταδρομών, να το πω έτσι, τώρα μας εκπροσωπεί εδώ, είναι επειδή είχαμε πρόσφατα άξιο τέκνο. Έτσι, θα δώσω την τιμή έτσι να το δώσει το ράδο. Διονύση, συγχαρητήρια, αγόρι μου. Συγχαρητήρια. Έπρεπε να σε υποβάλω σε κάποιες δοκιμασίες για να σε παραδώσω το λάβαρο, αλλά ο κύριος πρόεδρος εδώ του συλλόγου ήταν πολύ επιγικής μαζί σου, να ξέρεις, και δυστυχώς δεν θα περάσει τις δοκιμασίες. Συγχαρητήρια, αγόρι μου, σου αξίζει. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Είσαι καλά.
Ευχαριστώ. Με βρίσκει λίγο εδώ. Όλοι μαζί του. Όλοι του Συμβουλίου, έτσι να είμαστε, νομίζω, ένα Δημήτρη, Γιώργο, Άγγελε. Εντάξει, όσοι είμαστε παρόντες, εντάξει, νομίζω αξίζει. Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστώ. Ο επόμενος που θα βραβευτεί είναι ο Τσελικίδης, ο Αθανάσιος. Σας είπα τώρα για τον μαραθώνιο που έγινε στην Αθήνα και διέπρεψε. Και πρέπει και στη μνήμη των πεσόντων των Γεννησών, το οποίο διοργάνωνε ο ορμός μας στον Δήμος μας. Τιμούμε τους δικούς μας νεκρούς, έτσι. Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία των Γεννησών. Προς τιμή αυτών των ανθρώπων γίνεται ο αγώνας. Έτσι συμμετείχα και εγώ στον αγώνα αυτόν. Με τιμή μου και χαρά μου, πάντα κρατά το Λάβαρο. Έχω ζητήσει για το ΔΣ, όποτε μπορώ να παίρνω το Λάβαρο και να το διακρίνω στους αγώνες. Έτσι και έκανα. Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ πέρα και με τιμάτε. Το πιο βασικό είναι ότι δεν το κάνουμε για τον εαυτό μας, το κάνουμε για να δείξουμε το σύνολο, γιατί όλοι είμαστε εθελοντές εδώ πέρα. Έτσι. Για την αγάπη μας το κάνουμε, για την πατρίδα μας, για τον τόπο μας και αυτό το συνεχίσουμε να κάνουμε. Το Λάβαρο θα το παραδώσει ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Τάνος Δημήτριος, ο οποίος είναι... Μεγάλη μου τιμή, γιατί παίρνω από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ένα σημαντικό βραβείο. Ωραία. Συγχαρητήρια λοιπόν. Πιθανότερα και έχουμε και να έχουμε άλλες διακρίσεις και από άλλους. Το επόμενο βραβείο, πάλι ο σύλλογος μας στο Διοικητικό Συμβούλιο που αποφάσισε, θα δοθεί στην Χριστίνα Παπαδοπούλου, η οποία και αυτή πάντα, να το πω έτσι με ειλικρίνεια, και ο Άγγελος όταν έλειπε καμιά φορά, έλεγε «Έχω άτομο που θα μου δώσει το υλικό» και το έστελνε. Πραγματικά ήτανε, δεν μας άφησε ποτέ για την, να το πω, την, για το δίκτυο, το διαδίκτυο και για την... Κατά ψέματα, η κάθε προσπάθεια πρέπει να προβάλλεται για να έχει και αποτέλεσμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Παραδώσει ο Γιώργο, έχεις την κόρη σου εκεί. Γιώργο, εδώ έλα. Εσείς. Ο κύριος, εγώ. Εσείς, δεν πειράζει. Εντάξει. Τους εκπροσώπους του τύπου εσείς, δεν πειράζει. Να ετοιμάστε, να σας το πω έτσι, γιατί θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για την προσφορά σας. Εντάξει. Και θέλω να είστε πάντα παρόντες, παρούσα εσύ και ο σύζυγος, ο οποίος είναι πάντα και αυτός μάχημος και κοντά μας. Εντάξει και στην ομάδα διάσωσης του συλλόγου. Θα το βάλουμε και στην ομάδα διάσωσης. Θα το γράψουμε ήδη. Είναι ήδη γραμμή. Α, το βάλαμε, συγγνώμη. Όχι, εγώ το. Τελείωσε. Οπότε πήγε ο αντιπρόεδρος. Εντάξει. Συγχαρητήρια λοιπόν. Συγχαρητήρια σε όλους. Καλή δύναμη. Ωραία, να μην σας... Λοιπόν. Θα δούμε όσο θα μου βγάλει ο Αντώνης, να μην μπορεί να είναι και η κόρη. Ξέρω. Θα θέλεις. Καλά. Σας ευχαριστώ και πάλι. Λοιπόν, βγάλει Αντώνη εσύ. Μπράβο. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια στην ομάδα. Το επόμενο, τώρα εδώ, Αντώνη, θα βγάζει η Χριστίνα. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Το επόμενο, έτσι να το πω, λάβαρο και βραβείο, να το πω, πάλι για τον Αντώνη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος και αυτός εθελοντικά ήταν παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις μας και μας προέβαλε στο διαδίκτυο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τον ευχαριστούμε
θερμά όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και να συνεχίσει να προσφέρει για το Σύλλογο όπως προσφέρει εθελοντικά. Ευχαριστούμε για όλα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εύχομαι πάντα επιτυχίες στο Σύλλογο και πολλές διασώσεις. Όχι καθόλου διασώσεις. Να μην χρειαστεί να έχουμε. Αν χρειαστεί να είμαστε. Αν χρειαστεί, βεβαίως. Να είστε δίπλα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μια οικογενειακή βάλης. Και όλοι μαζί τώρα, αν θέλετε να πούμε. Είστε όλοι μαζί και μετά σου γίνεται όλοι μαζί. Πάλι πρώτα έτσι. Ωραία. Και πάλι ευχαριστούμε πολύ.